Έγινε στην Κρήτη η ΑΕΚ με το 1-1, έμεινε όπως είπαμε 3 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό στη μάχη για τον εφετινό τίτλο. Τις λεπτομέρειες από αυτό το παιχνίδι έχει φυσικά ο Κώστας Βασιλάκης που βρίσκεται στο στούντιό μας στην Κρήτη. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Πράγματι, όπως είπες Αντώνη και εσύ, έγινε ένα καταπληκτικό παιχνίδι στο Ηράκλειο. Στο τέλος του βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα, θα τα ακούσουμε σε λίγο, των παραγόντων του όφου για τη διαιτησία του κυρίου Παπαχίντσου. Πρέπει όμως να πούμε ότι οι παίχτες, όσοι παίχτες έπαιξαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τα πήγαν περίφημα. Μετά από 14 πρώτα λεπτά που είχε την κυριαρχία ο Όφη, η ΑΕΚ προηγήθηκε, ανέλαβε τα ενία του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε μεν την ευθύνη του αγωνιστικού χώρου, μπορούσε και κατέβαζε την μπάλα, όμως ο Όφη έπαιξε πολύ καλή άμυνα και επιπλέον ήταν εξαιρετικά επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις με αποτέλεσμα να δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες. Η φάση που συζητιέται πάρα πολύ στο Ηράκλειο είναι η φάση του 87, αυτή η ανατροπή του Μαχλά από τον Κωστανόγλου. Να δούμε όμως τις καλύτερες στιγμές αυτού του παιχνιδιού. Πρώτο κόρνερ για τον Όφη στο 8ο λεπτό με τον Κώστα Φραντζέσκο. Εκτελείται η μπάλα στην περιοχή. Ατματζίδης, η μπάλα θα βρει το δοκάρι και θα καταλήξει out. Ο Κωστής έχει την μπάλα. Κρατάει. Θα δώσει τον Κασάπη. Κασάπης και αυτός καθυστερεί, Μπατίστα προσπαθεί να βρει και βρίσκει τον Γκέτσπα και σε καλό σημείο θα πλασάρει τον Χανιωτάκη. Το 0-1 για την ΑΕ στο 14ο λεπτό. Από αυτή την ωραία ενέργεια των παιχτών της ΑΕ και έφτασε στον Μπατίστα η μπάλα από τον Κασάπη. Εκεί αμυντική του Όφη κυριολεκτικά κοιμήθηκαν, η παλιά βγήκε για τον Γκέτσπα. Μόνος με τον Χανιωτάκη δεν δυσκολεύει τον πλασάρει. Έτσι έχουμε το 0-1 στο Ηράκλειο. Κωνσταντινίδης πιέζεται από τον Μαλαδένη, θα περάσει πολύ ωραία για τον Μίτιτς. Μίτιτς στην περιοχή θα στρώσει το σούτ από τον Μούτα. Θα βγάλει ότι μαζί συνεχίζεται η φάση και έχουμε. Ζητάνε πέναλτι παίκτες του Όφη. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Θα εκτελέσει ο Φραντζέσκος, η μπάλα είναι λίγο out. Καλή στιγμή για τον Όφη. Έπεσε ο Ατματζίδης. Κωνσταντινίδης περνάει για τον Μίτιτς και αυτός για τον Μαχλά. Και με μια μπάλα για τον Κωνσταντινίδη. Δεν είναι σε θέση offside. Κωνσταντινίδης απέναντι στον Ερματβίλα Κασάκη θα πλασάρει. Και το 1-1 για τον Όφη. Στο 48ο λεπτό, σε αυτή την ωραία προσπάθεια των παιχτών του Όφη. Κωνσταντινίδης και ο Μαχλάς άλλαξαν την μπάλα. Ο Μαχλάς έδωσε στον Κωνσταντινίδη. Αυτός μπήκε μόνος, δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει τον Ατματζίδη και να γίνει το 1-1. Φραντζέσκος περνάει για τον Μούτα, δεν γίνεται σε θέση offside. Ο Μούτας θα φύγει προς την περιοχή του Ατματζίδη. Μούτας θα κάνει το σούτ, Ατματζίδης θα σώσει την ομάδα. Ο Μαχλάς θα κάνει το control. Πιέζεται από τον Κασάπη, θα κρατήσει την μπάλα. Μαχλάς, ωραία προσπάθεια. Θα μπει στην περιοχή, Μαχλάς θα ανατραπεί. Τίποτα λέει ο Δίτης. Πέρασε την μπάλα και ανατράπηκε. Ο Πιτσής αμέσως στη σέντρα. Μπατίστα, κεφαλιά. Πολύ καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ. 6 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, στο 84ο λεπτό. Από καλό σημείο η κεφαλιά του Μπατίστα out. Για την οποία διαμαρτύρεται ο Όφη. Να δούμε όμως τι είπαν. Ήταν βαριές οι κουβέντες και του Προέδρου της ΠΑΕ Όφη, του κ. Παπαματθιάκη, και του Προπονητή του Όφη, του κ. Γκέραλντ. Θα τους ακούσουμε αυτούς τους δύο. Θα ακούσουμε ακόμη τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, ο οποίος ήταν απογοητευμένος στις δηλώσεις του δημοσιογράφου, καθώς και τον Μαχλά, ο οποίος αναφέρεται στη φάση που είδαμε προηγουμένως. Να δούμε τις δηλώσεις. Είμαι όμως υποχρεωμένος και με γνωρίζετε ότι είμαι πρόεδρος που δεν κάνω δηλώσεις, ούτε είμαι προκλητικός, αλλά πιστεύω ότι ο κύριος διαιτητής αλλίωσε το αποτέλεσμα. Ήταν ένα καθοριστικό παιχνίδι για τον Όφη, για το πρωτάθλημα και πιστεύω ότι αλλοιώθηκε το πρωτάθλημα και ο αγώνας ο σημερινός. Ο κύριος Παπαχίτσος πιστεύω με όλη την ευθύνη και την υπευθυνότητα που με διακρίνει ότι αλλοίωσε το αποτέλεσμα. Θέλω να τονίζω ότι είδα τώρα το βίντεο. Η περίπτωση με τον Μαγλάζ είναι 100% πέναντι. Αυτό θέλω να τονίζω εγώ. Είδα τη φάση από τον μπάνκο, αλλά τώρα που είδα το βίντεο είναι 100% πέναλτι. Νομίζω ότι το πρωτάθλημα βρωμάει. Παιδιά, αν αυτό δεν είναι πέναλτι, τότε δεν είχα ούτε μαμά ούτε παπά. Το παιχνίδι τελείωσε ισοπαλία. Για μας τα πράγματα για πρωτάθλημα είναι πιο δύσκολα. Για το παιχνίδι μπορώ να πω ότι στο πρώτο μήχρονο ήμασταν καλύτεροι. Και αν είχαμε πίεση 15-20 λεπτά από το Όφη. Δεύτερο μήχρονο μετά το ένα λάθος. Δικός μας, γιατί εμείς λέμε.
Δεχτήκαμε γκολ που μετά δεν είχαμε τίποτα να χάσουμε. Ρισκάραμε. Μπήκαμε πιο μπροστά. Προσπαθήσαμε να πάμε το δεύτερο γκολ. Δυστυχώς δεν το καταφέραμε. Και αν είχαμε τρεις πάρα πολύ καλές ευκαιρίες. Βέβαια, εκείνη τη στιγμή, στο δεύτερο μήχρονο, ανοιχτήκαμε περισσότερα. Και ο Φίλιππ έχασε 2-3 ευκαιρίες πάρα πολύ καλές. Αλλά γνώμη μου είναι ότι ο αμυντικός που έρχεται με τα δύο πόδια και κάνει προβολή πάνω μου. Δεν βρίσκει καθόλου μπάλα και εγώ πέφτω για να μην μου σπάσει το πόδι. Και νομίζω ότι είναι καθαρό πέναλτι. Ακούσαμε λοιπόν και τις δηλώσεις του Προέδρου και του Προπονητή του ΟΦ και του κ. Μπάζη και του κ. Μαχλά. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι από Αθήνα.